Γυρνάμε στους δρόμους by night. Πως ήπια πάλι τόσο by night, by night. Ήπια τόσο, τόσο, τόσο by night, highlight. Όταν σου είδα μες στο κόσμο by night. Γεια σας. Another day, another save. Σήμερα, όπως βλέπετε, δεν έχει ξύρισμα. Και όπως θα καταλάβετε από τις φωτογραφίες στην εισαγωγή, σήμερα θα σας παρουσιάσω τη Λάμδα. Τη Λάμδα, την πρώτη ελληνική ξυριστική μηχανή, το πρώτο ελληνικό safety razor, μετά από αρκετά χρόνια, τα τελευταία πρέπει να παράχθηκαν κάπου δεκαετία του 80, οπότε καταλαβαίνετε ότι είναι μια σημαντική στιγμή. Ένα milestone που λέμε και στο χωριό μου. Και το χώρισα αυτό το βίντεο στα δύο, γιατί δεν ήθελα να πάρει αρκετό χρόνο. Οπότε αυτό το βίντεο θα είναι η παρουσίαση της μηχανής και στη συνέχεια θα τη δοκιμάσω και σε ξύρισμα. Ακόμα δεν την έχω δοκιμάσει, οπότε δεν ξέρω το πώς ξυρίζει. Βέβαια έχω ακούσει πάρα πολύ καλά λόγια. Λοιπόν, πρώτα ας δούμε το κουτί. Να πω ότι η μηχανή είναι, μου τη δάνεισε ο φίλος Θανάσης για να τη δοκιμάσω και αν μ' αρέσει, ξέρετε. Λοιπόν, αυτό είναι το κουτί. Είναι κατασκευασμένο σε μηχανή CNC το κουτί. Είναι από αφρικάνικο μαόνι, συμπαγές και σκληρό ξύλο, το οποίο ο κατασκευαστής λέει ότι έχει εξαιρετική διαστασιακή σταθερότητα και αντοχή στη σύψη, που από ό,τι μπορώ να καταλάβω η διαστασιακή σταθερότητα σημαίνει ότι με την υγρασία και με αυτά παραμένει σταθερό, δεν αλλάζει μέγεθος, μάλλον. Λοιπόν, όπως βλέπετε, εδώ βλέπουμε το Λάμδα, Άρης. Άρης φαντάζομαι είναι το μοντέλο της μηχανής. Να τα ανοίξουμε. Έχει μαγνητάκια εδώ, βλέπετε, που σημαίνει ότι μπορείς να την κρατήσεις και από το καπάκι μόνο και να μην ανοίξει η μηχανή. Δείτε εδώ. Πάρα πολύ. Μιλάμε για κόσμημα. Αυτή πρέπει να την έχεις στο σαλόνι δίπλα από τα Ferrero Rocher. Το κουτί έτσι να το έχεις δίπλα από τα Ferrero Rocher. Εξαιρετικό. Ανοίγοντάς το, βλέπουμε μέσα, έχει την θήκη για να μπαίνει η μηχανή, όπως βλέπουμε εδώ. Έχει ένα κουτάκι λεπίδες Voskhod. Από τι ξέρω, η Voskhod είναι οι αγαπημένες του Θόδωρου. Θόδωρος μου φαίνεται είναι, λέγεται ο κατασκευαστής. Είναι οι αγαπημένες του. Οι μεντεσέδες είναι από Μπρούτζο και αυτά. Έχει αφρόδι υφάσματα σε σημεία επαφής. Άμα δείτε εδώ, έχει αφρόδι υφάσματα. Και εδώ βλέπουμε, τώρα προσπαθήσω να βγάλω τη μηχανή να σας το δείξω. Εδώ έχει θέση για να βάζεις τα δάκτυλα να πιάνεις τη μηχανή και εδώ έχει πάλι αφρόδι φάσματα, ώστε να μην ταλαιπωρηθεί καθόλου η μηχανή. Αυτό είναι το κουτί, είναι πραγματικά ένα έργο τέχνης. Είναι ένα έργο τέχνης. Το κουτί του και μόνο. Πάμε τώρα στην ίδια τη μηχανή. Λοιπόν, το βάρος κεφαλής είναι 30 γραμμάρια. Το βάρος λαβής είναι 48,5 γραμμάρια. Το μήκος όλης της μηχανής είναι 9 εκατοστά. Εντάξει. Και το μήκος της λαβής είναι 8,4 εκατοστά. Η έκθεση της λεπίδας, το blade exposure είναι θετικό, είναι 0,06. Το διάκαινο της λεπίδας, το σημείο δηλαδή μεταξύ top και του base plate, είναι 0,31 mm και η γωνία της λεπίδας είναι στα 33,1. Λοιπόν, αυτή είναι η μηχανή. Είναι μια open cob μηχανή, όλη κατασκευασμένη από CNC.
Όπως λέει ο κατασκευαστής, είναι ένα ειδικό κράμα μπρούτζου. Εντάξει, είναι σχεδόν τριπλάσιο από το κόστος που έχει το ανοξείδωτο ατσάλιτο 316 που χρησιμοποιείται στις μεσότερες μηχανές και περιέχει χαλκό, αλουμίνιο, νικέλιο και σίδερο. Είναι υλικό που χρησιμοποιείται σε ναυτικές εφαρμογές και έχει μεγάλη εντοχή στη διάβρωση. Εντάξει. Και το γυάλισμα της μηχανής έγινε στο χέρι και έγινε, λέει, ένα εξαιρετικό αποτέλεσμα που προσομοιάζει το χρυσό και όντως είναι εξαιρετικό το αποτέλεσμα. Το βλέπουμε. Λοιπόν, ας το πάμε από την αρχή. Η λαβή. Η λαβή, όπως βλέπετε, έχει υποδοχή για να κουμπώνει ακριβώς πάνω στο base plate. Αυτή εδώ είναι η λαβή. Προσομοιάζει αρχαίο κύωνα. Εδώ πέρα, δεν ξέρω αν φαίνεται, γράφει λάμδα. Στο βάθος κάτω έχει κάνει μια μικρή ένα κύλο μικρό αριστούργημα, απλά αριστούργημα, δεν μπορώ να το περιγράψω αλλιώς. Το βλέπετε, δείτε πως γυαλίζει. Πω, είναι φανταστικό. Αχ, μακάρι να ξυρίζει και ωραία. Λοιπόν, πάμε τώρα στο base plate της μηχανής. Αυτό εδώ είναι το base plate, όπως βλέπετε. Μιλάμε για open cob, παραδοσιακό όμως open cob, με ανοιχτά κτένια. Από κάτω τώρα, δεξιά εδώ και αριστερά, έχει το σήμα του Άρης, γράφει Άρης, και έχει το σήμα, ένα σχέδιο το οποίο είναι το πλαϊνό της μηχανής ουσιαστικά. Δίπλα γράφει εδώ Made in Greece, τώρα είναι λίγο δύσκολο να φανεί εδώ, και εδώ γράφει 2020. Ωραία. Προσεγμένο πάρα πολύ μέχρι την τελευταία λεπτομέρεια. Όντως, εξαιρετική δουλειά. Εδώ έχουμε το top plate. Και αυτό χρυσαφή. Λεπτομέρεια εδώ πέρα. Βλέπετε. Εδώ πέρα στους οδηγούς που έχει για να μπαίνει μέσα η λεπίδα και να κουμπώνει στο base plate, έχει χαραγμένο το λάμδα εδώ πάνω και στα δύο. Εξαιρετικό. Εξαιρετικό. Φαίνεται ότι έχει δοθεί απίστευτη σημασία. Τώρα δοκιμή. Βάζουμε μία λεπίδα μέσα. Βάζουμε το base plate. Και βιδώνουμε. Λοιπόν, αν μπορείτε να δείτε, το blade exposure είναι άπειρο ελάχιστο. Καμπυλώνει η λεπίδα αρκετά. Αρκετά. Η λαβή του είναι απίστευτη. Απίστευτη. Δείτε το. Βλέπετε και εδώ στο πλάι, εδώ το λάμδα. Και από τις δύο μεριές και μάλιστα το έχει κάνει λίγο σαγρέ αυτό το σημείο. Πολύ ωραία λεπτομέρεια. Πολύ ωραία λεπτομέρεια. Λοιπόν, λάμδα από κάτω και από την άλλη μεριά έχει πάλι το L μόνο του. Δεν ξέρω, εδώ ήθελε κάμερα υψηλής ευκρίνειας για αυτό το πράγμα. Λοιπόν,
Αυτή είναι η Λάμδα, αυτό είναι το βίντεο της παρουσίασης. Θέλω να το σπάσω στα δύο γιατί θα γινόταν πολύ μεγάλο. Δηλαδή μιλάω 10 λεπτά για τη μηχανή και άλλη πόση ώρα θα πάρει το ξύρισμα. Οπότε ήθελα λίγο να το σπάσω στα δύο και μου φαίνεται καλά έκανα. Λοιπόν, το επόμενο βίντεο θα είναι το ξύρισμα με αυτή τη μηχανή. Και όπως δείχνουν, θα είναι μια πολύ ωραία εμπειρία. Ευχαριστώ πάλι το φίλο του Θανάση που μου έδωσε την ευκαιρία να τη δοκιμάσω πριν αποφασίσω. Αν και όσο τη βλέπω η απόφαση Τέσπα. Λοιπόν, αυτά. Τα λέμε στο επόμενο βίντεο με ξύρισμα με αυτό το κόσμημα. Διότι πράγματι είναι κόσμημα. Γεια σας. Καλή συνέχεια. Και θα δούμε τα αποτελέσματα αυτής.